πώς θα ζεσταθούμε και ποιοι θα πληρώσουν. Να δούμε πώς προχωρά όλη αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να συντονιστούν ΔΕΗ και Δήμοι, με κάποια ρήγματα βέβαια και ανάμεσα στους δημάρχους. Με πολλά και με μερικές αντιφάσεις από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό και δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί βασικά σημεία. Να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη, τη σύσκεψη του Σαββάτου που έγιναν από τους υπόλοιπους φορείς, είναι σήμερα Τετάρτη. Οι περισσότεροι Δήμοι αρχίζουν να στέλνουν, να διασταυρώνουν και να στέλνουν στη ΔΕΗ τις λίστες των ανθρώπων που βρίσκονται στα συσίτια των Δήμων, αλλά και η Εκκλησία. Που δεν έχουν ρεύμα. Γιατί δεν έχουν ρεύμα? Γιατί δεν εντάσσονται στο κοινωνικό κιάκο του μολόγικου σε βάλω του καταναλωτέ που δεν κόβονται το ρεύμα στη ΔΕΗ. Ναι. Ενδεχομένως το ρολόι του να έχουν άλλο όνομα, να είναι το όνομα του ιδιοκτήτη, αν νοικιάζουν σπίτι, ή να είναι, υπάρχει ένα παλιότερο όνομα και να μην μπορούν να έχουν κάνει αυτή τη ρύθμιση. Λοιπόν, στέλνουν στην ΔΕΗ αυτές τις λίστες, όχι όλοι διασταυρωμένες. Δεν τις διασταυρώνουν όλοι οι Δήμοι. Υπάρχουν Δήμοι όπως ο Δήμος Αθήνας που έστειλε όλες τις λίστες των απόρων και να βρει η ΔΕΗ μετά. Ποιος είναι μέσα στο σπίτι και ποιος δεν είναι. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, η ΔΕΗ λέει ότι μπορεί να επανασυνδέει και ήδη έχει ξεκινήσει 1.000 καταναλωτές την ημέρα. Είναι περίπου 10 με 15.000 καταναλωτές. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Μανιάτης, χθες στο Μέγκα βγαίνει και λέει ότι θα επομισθούμε όλοι οι υπόλοιποι όχι το κόστος επανασύνδεσης, αλλά τη νέα κατηγορία που θα γίνει στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε εμάς, στη ΣΥΑ Κοσκιών και στο δελτίο μας χθες το βράδυ, είπε ότι δεν πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στους λογαριασμούς. Ναι. Και σήμερα ήρθε να μας πει πάλι στον Αντένα ότι θα γίνουν αυξήσεις στους λογαριασμούς περίπου 50 λεπτά για τον κάθε καταναλωτή. Υπάρχει ένα ζήτημα. Νομίζω, Νίκο. Η επιβάρυνση αυτή για τα 50 λεπτά περίπου ετησίως θα είναι στους λογαριασμούς. Ναι, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, με ποιο μηχανισμό θα το κάνει αυτό. Μάλιστα. Να είναι 50 για το κάθε νοικοκυριό ετησίως, καθώς οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας που χρεωνόμαστε όλοι μας στους λογαριασμούς, ναι, είναι κλιμακωτές. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να πληρώσουν 1,5, 2 ευρώ, 3, αναλόγως. Για να δούμε ένα αλλά το ζήτημα είναι από το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Ναι. 10.000, 15, πόσοι είναι τέλος πάντων που δεν έχουν ρεύμα για να γίνουν οι διασταυρώσεις και να ξέρουν ουσιαστικά οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιτροπές της ΔΕΗ αλλά και των Δήμων ποια νοικοκυριά είναι αυτά και να γίνουν οι επανασυνδέσεις. Να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα σας είπε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος εδώ στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΣΥΑ Κοσιόνι και σε σένα Νίκο Υποφάντη. Πόσο παραπάνω θα μας έρθει η αύξηση στους λογαριασμούς από τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας? Τώρα μου ζητάτε να κάνω μια εκτίμηση. Άρα θα μας έρθει κάτι παραπάνω στους λογαριασμούς. Πείτε το στον κόσμο να είστε καθαροί. Δεν θα έρθει καμία παραπανήσια. Είστε σίγουρος? Διότι η εκτίμηση είναι ότι το επιπλέον κόστος θα είναι πολύ λιγότερο από το να θρηνήσουμε 100 ζωές. Κύριε Μανιάτη, πάντως εάν το κατάλαβα καλά από τη χθεσινή συνομιλία που είχατε με τον Υπουργό Νίκο, από τη στιγμή που θα φτάσουν τα ονοματεπώνυμα στα χέρια των αρμοδίων, οι επανασυνδέσεις θα γίνουν αυτόματα. Δεν θα πάρει δηλαδή πολύ χρόνο και αυτό. Ακριβώς. Μπορούν να γίνουν ακόμα και μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, τη στιγμή που θα δώσει εντολή το τοπικό γραφείο της ΔΕΗ, συνδέστε τον συγκεκριμένο καταναλωτή. Θα πρέπει να πάνε να συνδέσουν τον συγκεκριμένο καταναλωτή. Δεν είναι δύσκολο για τις τεχνικές υπηρεσίες του διαχειριστή του συστήματος και της ΔΕΗ να συνδέσουν γρήγορα τους καταναλωτές. Και νομίζω ότι θα γίνει γρήγορα αυτή η διαδικασία. Αρκεί να φτάσουν τα ονόματα. Ποιοι είναι πίσω από το ρολόι? Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει ονόματα από Δήμους σε ικανοποιητικό βαθμό ή ακόμα υπάρχουν προβλήματα? Έχουν ξεκινήσει να φτάνουν από χθες στα κατατόπους γραφεία της ΔΕΗ. Όπου βρίσκουν καταναλωτές οι οποίοι είναι κομμένοι, στέλνουν από ό,τι ενημερωνόμαστε και επανασυνδέουν το ρεύμα. Όποιοι καταναλωτές έχουν πολλά χρέη, δεν πρόκειται και δεν τους βλέπει το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και οι ευάλωτοι καταναλωτές, ναι, η κατηγορία αυτή, δεν τους κόβουν το ρεύμα παρά το γεγονός ότι δεν εντάσσονται σε αυτές τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή λειτουργούν αρκετά γρήγορα σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχουν συσταθεί ακόμα οι επιτροπές παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν σε όλους τους Δήμους πλέον από χθες. Έχει σταλεί εγκύκλειος από τη ΔΕΗ που λέει με ποιους θα επικοινωνούν, πώς θα γίνουν οι επιτροπές. Mm-hmm. Αυτές, για να εξετάσουν και δεν έχει απαντηθεί ακόμα ποιος θα πληρώσει τα χρέη σε αυτά τα ρολόγια. Δεν το ξέρουμε. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη αντιδράσεις που υπάρχουν, Σταύρο. Αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων πάνω στο θέμα αυτό. Στο θέμα δηλαδή της αδυναμίας νοικοκυριών να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπές ρεύματος. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, Άννα, από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, έχουμε παράλληλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κεντρικά καταστήματα της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην Παπαναστασίου. Εδώ, λοιπόν, διαμαρτύρονται άτομα της Λαϊκής Επιτροπής της Τούμπας και του Πέμπτου Διαμερίσματος. Ενώ παραστάσεις διαμαρτυρίας αυτή την ώρα γίνονται στην Καλαμαριά, στο κέντρο, στην Τσιμισκή, αλλά και στην Εσώπου, όπου υπάρχουν οι επιτροπές του δυτικού τομέα. Αν θέλεις να δώσουμε τον λόγο και στους ανθρώπους εδώ από την Λαϊκή Επιτροπή, είναι ο κύριος Κουκούλας μαζί μου. Καλή σας ημέρα. Διαμαρτύρεστε λοιπόν για τα όσα βλέπουμε σχετικά με την ΔΕΗ, με τα νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα και με την πολιτική που εφαρμόζεται στο θεμοθέτη. Καλημέρα. Ναι, ήταν μια κατά τα άλλα προγραμματισμένη κινητοποίηση, η οποία όμως θα έλεγα πήρε τραγική και επίγουσα επικαιρότητα με βάση και τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πλέον τα σπίτια που μένουν χωρίς ρεύμα, όπως άλλωστε και από πέρυσι είχαμε καταγγείλει και προειδοποιήσει, δεν είναι μόνο σπίτια στα οποία ο κόσμος κρυώνει ή στα οποία ο κόσμος δεν βλέπει, είναι σπίτια τα οποία παίρνουν φωτιά και δυστυχώς συχνά πίσω τους αφήνουν θύματα. Αν κανείς παρακολουθεί σχετικά την καθημερινότητα, την ενημέρωση, θα διαπιστώσει ότι σε όλη την Ελλάδα πότε υποτίθεται για άγνωστη αιτία, πότε γίνεται και σαφές γιατί. Κάθε μέρα προκύπτουν 2-3 περιπτώσεις με καμένα σπίτια και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είχαμε και το θλιβερό προνόμιο να έχουμε και το κοριτσάκι που κατέληξε την μαθήτρια. Μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου κόπηκε το ρεύμα μετά από πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη και αυτά τα λάθη εκ των υστέρων βεβαίως και μετά από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα μάρτυρες των οποίων γίναμε ολόκληρη προσπαθεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει με πρωτοβουλία της η κυβέρνηση είναι από τις αρκετές περιπτώσεις όπου κόβουν το ρεύμα οι ιδιοκτήτες επειδή δεν πληρώνουν οι ενοικιαστές. Λέτε για λάθη, αλλά στην πραγματικότητα εμείς δεν βλέπουμε λάθη που κάνουν κάποιοι ενοικιαστές, κάποιοι ιδιοκτήτες, ούτε καν για τα λάθη που έχουν λάθη γίνει, μιας είπα, κυβερνητικής όχι τα πολιτικής. Λάθη των ανθρώπων. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι θέμα άγνοιας, αφέλειας ή επιμέρους ατομικών περιπτώσεων. Υπάρχει μια πολιτική η οποία λέει ότι για να πάρουν μπροστά ξανά τα κέρδη με τη νέα χρονιά, με τα περί ανάπτυξης και με τα περί διεξόδου από την κρίση θα μείνει ο κόσμος χωρίς ρεύμα, θα μείνει χωρίς μισθούς, θα μείνει χωρίς συντάξεις. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η πολιτική έχει και θύματα. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει ο Νίκος Υποφάτης. Ως Επιτροπή εσείς κατευθύνετε τους απόρους συμπολίτες μας αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν τους λογαριασμούς στο να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και στις ευάλωτες κατηγορίες των καταναλωτών της ΔΕΗ προκειμένου να μου τους κόπει το ρεύμα. Τους βοηθάτε σε αυτό το κομμάτι.